φιλοπρόεδρος Λεός Κοζάνης, μετά από μια μικρή ανάπαυλα, συνέχισε με τον δεύτερο κύκλο των εκδηλώσεών του χθες σε μουσική παράσταση με τίτλο «Τραγούδια που αγαπήσαμε», με την συγκλονιστική Φωτεινή Βελεσιότου και τον αερικό Γιάννη Μίτση. Μια σύμπραξη που εξελίσσεται σε ταξίδι στο χρόνο και στα χρώματα της ελληνικής μουσικής, με τραγούδια που αγαπήσαμε, που χορέψαμε, που χαρίσαμε, τραγούδια σταθμούς από τα πρώτα ρεμπέτικα και τα απονεμένα λαϊκά των χρόνων του πολέμου. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις, δεύτερο μέρος εκδηλώσεων. Απόψε μια ξεχωριστή βραδιά, αφού οι εκλεκτοί φίλοι και πολύ αγαπημένη Φωτεινή Βελεσιότου μαζί με τον Γιάννη το Μίτση θα κάνουν μια ξεχωριστή βραδιά και τη Σοφία τη Μέρβιγκα στο τραγούδι και στο Καρουνάκι με εξαίρετους μουσικούς. Θα μας χαρίσουν μια εξαιρετική βραδιά με τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια που αγαπήσαμε, έτσι λέει ο τίτλος. Έρχονται από παλιά, από το Μεσοπόλεμο, δεκαετία του 50, του 60, ρεμπέτικα, αγαπημένα, αυθεντικά, λαϊκά τραγούδια. Είναι μια γιορτινή, παρείστικη βραδιά. Τέτοιο κλίμα και τέτοια ατμόσφαιρα θα δημιουργηθεί απόψε. Ο κόσμος κατακλείζει το χώρο του φιλοπρόδου και πάλι στην αυλή των Ασμάτων και των Θεαμάτων, στην αγαπημένη αυλή πια, γιατί δεν είναι μόνο για τους Κοζανίδες, αλλά και για τους ξένους αγαπημένη αυλή στον φιλοπρόδο σύλλογο. Να πούμε δύο λόγια για τη συνέχεια. Ναι, να πούμε δύο λόγια για τη συνέχεια, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο με βάση αυτά που έχουμε δημοσιεύσει. Ήταν κανονικά να γίνει πρώτη του μήνα η επιθεώρηση με τον Γεράσιμο Γενατά. Αυτή θα γίνει, αλλά θα γίνει την μεθεπόμενη Δευτέρα, δηλαδή 8 Σεπτεμβρίου. Στην 1η Σεπτεμβρίου, τώρα που θα μεταφέρονταν το αφιέρωμα στον Τζαβέλα, δεν θα γίνει το αφιέρωμα στον Τζαβέλα, αναβάλλεται, όχι δεν θα γίνει, δεν ματαιώνεται, θα αναβληθεί και θα έχουμε στη θέση αυτής της βραδιάς ένα ξεχωριστό μουσικό συγκρότημα με έναν εκλεκτό ροκά Έλληνα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Γιάννη τον Αγγελάκα. Επομένως είναι βραδιά νεολαίας με τους σπουδαίους μουσικούς που τον συνοδεύουν. Στις 3 του μηνός να ετοιμάζονται οι μικροί μας φίλοι εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς με Καραγκιόζη μετά από 5 χρόνια με τον Γιάννη Νταγιάκο, καραγκιόζοπαίχτη εξαιρετικό. Να πούμε ότι την Τετάρτη έχουμε μεθαύριο έχουμε την εξαιρετική προβολή βοβού κινηματογράφου με ζωντανή μουσική, αφού στο πιάνο θα είναι ο κύριος Διονύσης Μαλούχος, ο οποίος έχει εμπνευστεί και συνθέτει με βάση την ταινία, τη μουσική αυτού του έργου. Επενδύει δηλαδή μουσικά την ταινία. Μαζί τους η Σοφία Μέρμπιγκα με το κανονάκι της, ένα πρόγραμμα έκπληξη που ήθελε τους τραγουδιστές να παίζουν και τους μουσικούς να τραγουδούν. Το Δημήτρη Λίβανο στο μπουζούκι, τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου στο πιάνο. Καλώς σας βρήκα. Να πούμε δύο λόγια για το τι θα παρουσιάσουμε σήμερα στον κόσμο. Σήμερα τραγούδια που όλοι αγαπάμε, με δύναμη θα πούμε πράγματα που το χειμώνα στην Αθήνα παίζαμε όλοι μαζί με τον Γιάννη Ντομίτση και τη Σοφία τη Μέρμιγκα, με όλους τους φίλους μουσικούς, και αυτό το πράγμα θέλουμε να το δώσουμε και εδώ στην υπέροχη Κοζάνη που εγώ τουλάχιστον έρχομαι για τέταρτη φορά. Με πολύ αγάπη. Είναι πολύ ταινία κόσμο στο πρόσωπό σας. Όχι, και για μένα είναι μεγάλη χαρά. Χθες το βράδυ γύρισα από την Κρήτη μαζί με τον Γιάννη, ήμασταν εκεί και με χαρά είμαστε εδώ, γιατί αξίζει αυτή η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων να στηρίζεται με κάθε τρόπο. Πού θα κινηθούμε μουσικά απόψε, από πού, σε ποια μουσικά μονοπάτια θα ταξιδέψουμε? Θα παίξουμε ένα ρεπερτόριο ανοιχτό στην ελληνική δισκογραφία, σε αυτό που λέμε ελληνικό τραγούδι, στους μεγάλους συνθέτες και στιχουργούς που έχουν περάσει και έχουν δημιουργήσει σε αυτή τη χώρα. Σε ένα χρονικό από τις αρχές του ελληνικού τραγουδιού, να το πούμε έτσι, μέχρι σήμερα. Yeah.
σου αγάπη.